Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω με ένα σχόλιο. Όσο κι αν επιδιώκετε να καλλιεργήσετε το φόβο, δεν θα τα καταφέρετε, κύριε της κυβέρνησης, και ας χρησιμοποιείτε παλιά και γνωστά κόλπα συκοφάντησης και έντασης ακόμα και μέσα στα πανεπιστήμια. Στους χώρους δηλαδή που πρέπει οι φοιτητές, τα παιδιά μας να μορφώνονται, να συναναστρέφονται, να συζητούν συλλογικά και να αγωνίζονται για να βελτιώσουν το παρόν και το μέλλον τους. Τέτοιο σχέδιο εξελίχθηκε και χθες με την απαράδεκτη εισβολή πάνωπλων αστυνομικών δυνάμεων μέσα στη Σχολή Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, την ώρα που διεξάγονταν μαθήματα και χιλιάδες φοιτητές και εκπαιδευτικοί βρίσκονταν στο χώρο του Πανεπιστημίου και που έφτασαν στο σημείο να κάνουν χρήση χημικών, χειροβομβίδων επίσης κρότου λάμψης, μέσα σε εσωτερικούς χώρους, σε διαδρόμους του Πανεπιστημίου. Και φυσικά όλοι αυτοί οι φοιτητές, οι πανεπιστημιακοί, καμία βεβαίως σχέση είχαν με τα επεισόδια. Και μην κρύβεστε πίσω από στημένα σκηνικά ομάδων που δεν έχουν καμία σχέση με φοιτητές και τους αγώνες τους. Αλήθεια, θα τοποθετηθεί κάποιος από την κυβέρνηση, από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για τα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας με σειρά βίντεο που τουλάχιστον προκαλούν ερωτηματικά και ταυτόχρονα οργή και αγανάκτηση όσων τα έχουν δει για τη δράση ενός κυρίου, εντός εισαγωγικών αυτό βεβαίως, δεν είναι κύριος ο συγκεκριμένος, μπροστινού των δυνάμεων των ΜΑΤ, που πρώτα προκαλεί τις δυνάμεις των ΜΑΤ δήθεν και μετά περιθάλπτεται από αυτές και φυγαδεύεται ανενόχλητος. Κράτος ή παρακράτος? Φυσιολογικά ερωτήματα που ζητούν απάντηση, γιατί όλο και περισσότεροι άνθρωποι καταλαβαίνουν ότι υπάρχει και ανοιχτή γραμμή και σχέδιο ανάμεσα σε διάφορες κρατικές υπηρεσίες και προβοκατόρικες ομάδες που παρουσιάζονται και ως φοιτητές. Την άλλη εβδομάδα βέβαια που διεξάγονται οι φοιτητικές εκλογές θα πάρετε καθαρό μήνυμα. Οι φοιτητές θα δυναμώσουν τους φοιτητικούς τους συλλόγους, θα κουρελιάσουν τα σχέδια έντασης της καταστολής και διάλυσης των σπουδών τους. Και τώρα στο νομοσχέδιο για την υγεία. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας απορρίπτει στο σύνολό του το νομοσχέδιο για τη δημόσια υγεία που έφερε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, χρησιμοποιώντας μάλιστα και βαρύγδουπους τίτλους. Δεν πρόκειται για τίποτε άλλο από μια ακόμη επέκταση των αντιλαϊκών μεταρρυθμίσεων ενταγμένες στην πολιτική βαθύτερης εμπορευματοποίησης της υγείας. Δεν είναι τυχαίο ότι σχεδόν το σύνολο των άρθρων του νομοσχεδίου αφορούν τροπολογίες των μεταρρυθμίσεων της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, που και αυτές στην ουσία τους αποτελούσαν τροπολογίες μεταρρύθμισης της προηγούμενης κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ και πάει λέγοντας. Έχετε πλέον τέτοιες ομοιότητες στη στρατηγική σας στο ζήτημα της υγείας που θα ήταν αρκετά δύσκολο να λύσει κάποιος το γνωστό quiz «Βρες τις 10 διαφορές». Βέβαια, πολλές φορές τσακωνόσαστε, πράγμα αναγκαίο για να παρουσιαστεί η συμφωνία σας σαν διαφωνία. Γνωστό το κόλπο για τον εγκλωβισμό του λαού, ο οποίος μετά από κάθε μεταρρύθμισή σας ψάχνει το γιατρό με το κιάλι, βάζει πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη, μπαίνει σε λίστες αναμονής, όλο και περισσότερο παραδίδεται ως λάφυρο για την αύξηση των κερδών των επιχειρηματιών στην υγεία. Είναι ή δεν είναι έτσι? Αυτή η συμφωνία σας στα βασικά, δηλαδή στο πώς η λαϊκή υγεία θα στοιχίζει όσο το δυνατόν λιγότερο στο κράτος και στο κεφάλαιο, αποτελεί και τη βάση του ειδηλίου για Υπουργό Υγείας Κοινής Αποδοχής που πρότεινε ο κύριος Τσίπρας παλιότερα. Βλέπετε την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη με ατμομηχανή τους επιχειρηματικούς ομίλους την έχετε όλοι κορώνα στο κεφάλι σας. Για παράδειγμα, λέει η Νέα Δημοκρατία στο λαό, αντί να πληρώνεις τον ιδιωτικό τομέα, έλα το απόγευμα στο δημόσιο νοσοκομείο να πληρώνεις λιγότερα και να κάνεις τη δουλειά σου.
Ο δε ΣΥΡΙΖΑ διαμαρτύρεται γιατί η Νέα Δημοκρατία δεν διευκρινίζει πόσο ακριβώς θα πληρώνει ο ασθενής. Ίσως αυτή είναι η μεγάλη διαφορά σας. Όχι αν θα ξαναπληρώνει ο ασθενής. Σε αυτό συμφωνείτε άλλωστε μια χαρά, τα καταφέρατε στα ιδιωτικά απογευματινά ιατρία, αλλά στο πόσο. Χρόνια τώρα έχετε βάλει λιτούς και δεμένους να πείσετε ότι το νοικοκύρεμα, η βιωσιμότητα, η σχέση παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας, δηλαδή οι κανόνες της αγοράς, θα λύσουν τα λαϊκά προβλήματα. Προβάλλετε δηλαδή το φαρμάκι ως φάρμακο του λαού. Βέβαια, εμείς αναγνωρίζουμε στη Νέα Δημοκρατία την πρωτότυπη εκδοχή σε αυτό το φάρμακο. Έχει την πατέντα. Αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ διεκδικεί την εκδοχή του αντίγραφου φαρμάκου με τις αντίστοιχες θεραπευτικές ιδιότητες. Γνωρίζουμε ότι θα έρθουν και άλλα νομοθετήματα, τερατουργήματα, σαν και το σημερινό. Γι' αυτό δεν θα σταθώ στις τερατώδεις δηλώσεις που έχουν κάνει κατά καιρούς οι κύριοι της κυβέρνησης και προσδιορίζουν το πού το πάει με το λεγόμενο νέο ΕΣΥ. Άλλωστε, το ΚΚΕ έκανε συγκεκριμένη επερώτηση στη Βουλή για αυτό το θέμα από τον Νοέμβριο του 2021, όταν όλοι οι άλλοι σφύριζαν αδιάφορα. Βέβαια, πραγματικά ανατριχιάζει κανείς όταν ακούει από τα χείλη του Πρωθυπουργού ότι είναι αδιανόητο να έχουμε δύο νοσοκομεία σε απόσταση 20 έως 30 χιλιόμετρων. Και μάλιστα αυτό να το λέει μέσα στην καρδιά της πανδημίας, που ακόμα και ένα κρεβάτι ήταν υπερπολίτιμο, πόσο μάλλον μια ολόκληρη μονάδα υγείας. Βέβαια, δεν καθορίζουν οι χαρακτήρες των εκάστοτε πρωθυπουργών την πολιτική στην υγεία, και όποιος το πιστεύει αυτό θα προσγειωθεί απότομα, γιατί ανεξάρτητα από προθέσεις, σε αυτό το σύστημα η υγεία πουλιέται και αγοράζεται. Κοστίζει και βαραίνει κρατικούς προϋπολογισμούς την ώρα που για κάποιους είναι χρυσοφόρο πεδίο επενδύσεων για να κονομάνε αδρά από τον ανθρώπινο πόνο. Ανεξάρτητα λοιπόν από προθέσεις, είναι νόμος του συστήματος η υγεία εμπόρευμα. Και αυτό το νόμο υπηρετείται, της υγείας εμπορεύματος. Δεν είναι λοιπόν ο χαρακτήρας του σημερινού Πρωθυπουργού ή των Υπουργών του αυτός που καθορίζει τις σημερινές αλλαγές που φέρνεται στην Βουλή για τον ΕΟΠΗ, την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας ή άλλες διατάξεις που εισάγουν τους ιδιώτες από την μπροστινή πόρτα πλέον και γιγαντώνουν τις πληρωμές των ασθενών. Όπως δεν ήταν και πριν ο χαρακτήρας του κυρίου Τσίπρα που τον έκανε να προχωρήσει ως κυβέρνηση στην εφαρμογή σε 18 νοσοκομεία του νόμου της συγκυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ για αλλαγή του τρόπου χρηματοδότησής τους με βάση την ικανότητα προσέλκυσης πελατών και της επίτευξης οικονομικής αποδοτικότητας ή τα εγγένεια του νοσοκομείου Σαντορίνης, του πρώτου νοσοκομείου νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, την νομοθέτηση της κοστολόγησης ομοιογενών διαγνωστικών κατηγοριών DRGs που νομοθέτησε για την πλήρη εναρμόνιση του δημόσιου συστήματος υγείας με τους κανόνες της καπιταλιστικής αγοράς και τον εξορθολογισμό των δαπανών. Και οι δυο σας, και από κοντά το ΠΑΣΟΚ Κινάλ, που επί ημερών ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση έπαιξε μεγάλη μπάλα, αφού θεσμοθέτησε τον πυρήνα αυτών των αλλαγών. Προχωρήσατε σε αλλεπάλληλες μειώσεις στις δημόσιες δαπάνες για την υγεία, σε γενίκευση των ελαστικών εργασιακών σχέσεων. Μαζί ψηφίζατε νόμους που καταργούν το σταθερό ημερήσιο χρόνο εργασίας των νοσοκομιακών γιατρών και άλλα πολλά. Με μια κουβέντα, παρά τις ιδιαίτερες πινελιές που βάζει ο καθένας σας, οι αποφάσεις για την υγεία είναι σαν να γράφτηκαν από το ίδιο χέρι. Το χέρι δηλαδή της στρατηγικής του κεφαλαίου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τη λειτουργία των δημόσιων μονάδων με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια, που θα λειτουργούν σαν αυτοτελείς ανταγωνιστικές επιχειρηματικές μονάδες, που θα συνυπάρχουν με ιδιωτικούς ομίλους και θα καλύπτουν το κόστος λειτουργίας με την πώληση υπηρεσιών σε ασθενείς πελάτες και στα ασφαλιστικά ταμεία. Για το νομοσχέδιο τώρα, φυσικά δεν θα σταθώ σε όλα τα άρθρα του νομοσχεδίου, το οποίο από όπου και αν το πιάσει κανείς λερώνεται. Αρκούν 4 απλά παραδείγματα.
στο δεύτερο μέρος, β' μέρος του νομοσχεδίου και πιο συγκεκριμένα στα άρθρα 3 έως 25 που αφορούν τον ΕΟΠΗ. Οι επιμέρους ρυθμίσεις για το καθεστώς λειτουργίας του όχι μόνο δεν αναιρούν, αλλά αντίθετα ενισχύουν τα χαρακτηριστικά του ως ιδιωτικού ασφαλιστικού οργανισμού και των παροχών του σε ανταποδοτική βάση. Και επειδή μας έχετε ζαλίσει με τα κριτήρια ποιότητας και όλο και τα κριτήρια ποιότητας, γιατί δεν λέτε την αλήθεια? Τα κριτήρια ποιότητας που θεσμοθετούνται για τις συμβάσεις με τον ΕΟΠΗ δεν πρόκειται να λύσουν τις ελλείψεις των ιατρικών μηχανημάτων, για παράδειγμα, στις δημόσιες μονάδες υγείας, την πλήρη απουσία τους από ορισμένες περιοχές και τον εξαναγκασμό στις επιπλέον πληρωμές από τους ασθενείς. Πόσο μάλλον όταν το βασικό ζήτημα από την πλευρά των αναγκών των ασθενών είναι ότι οι παροχές που καθορίζονται από τον κανονισμό του ΕΟΠΗ έχουν περικοπεί με άμεσο ή έμεσο τρόπο. Με άμεσο γιατί είτε περιορίστηκαν ή και περικόπηκαν τελείως, με έμεσο γιατί ενώ αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΗ, στην πραγματικότητα οι ασθενείς, λόγω των τεράστιων ανεπαρκειών των δημοσίων μονάδων υγείας, υποχρεώνονται να πηγαίνουν στον ιδιωτικό τομέα και να ξαναπληρώνουν με τη μορφή της συμμετοχής ή και εξ ολοκλήρου. Θέλετε και στοιχεία γι' αυτό? Ορίστε ορισμένα. Ενδεικτικά, από τα διαθέσιμα στοιχεία του ΕΟΠΗ, οι ασθενείς κάθε χρόνο πληρώνουν στον ιδιωτικό τομέα για μαστογραφίες 740.000 ευρώ, για αξονικές τομογραφίες 6.740.000 ευρώ, για μαγνητικές τομογραφίες 13.520.000 ευρώ, σύνολο κοντά στα 21 εκατομμύρια ευρώ. Κάθε χρόνο, από το 2016 έως το 2020, επί κυβερνήσεων δηλαδή και ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δημοκρατίας, από τις συνολικές μαστογραφίες, το 26% έγιναν στο δημόσιο και το 74% στον ιδιωτικό τομέα. Αξονικές τομογραφίες το 23% στο δημόσιο, το 77% στον ιδιωτικό τομέα. Μαγνητικές τομογραφίες το 9% έγιναν στο δημόσιο, το 91% στον ιδιωτικό τομέα. Πάμε παρακάτω. Στο τρίτο μέρος, στο γάμα μέρος του νομοσχεδίου σας και συγκεκριμένα στα άρθρα 26 έως 40 που αφορούν την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, ρυθμίζεται το θεσμό του προσωπικού γιατρού. Μάλιστα, τρομάρα σας, εδώ που τα λέμε, αυτό νομίζετε ότι είναι και το ισχυρό χαρτί του νομοσχεδίου και γι' αυτό το διαφημίζεται με non-paper και άλλα δημοσιεύματα. Τι ξεχνάτε όμως να πείτε? Ότι στη χώρα δεν υπάρχει σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, αλλά ένα σκορποχώρι σημείων πρωτοβάθμιας φροντίδας από το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Τουλάχιστον παραδέχεστε τα ψέματα που λέγατε μέσα στην πανδημία, ότι όταν από τηλεοράσεως καλούσατε τον κόσμο με τα πρώτα συμπτώματα να πάρει τηλέφωνο τον γιατρό του. Επιτέλους, μάλλον καταλάβατε μετά από 2 χρόνια καθυστέρησης ότι ο προσωπικός γιατρός ήταν ένα ανύπαρκτο πρόσωπο. Βέβαια, δεν είναι ότι δεν το ξέρατε. Επίτηδες το κάνατε και τότε, επίτηδες δεν λέτε και όλη την αλήθεια τώρα. Και η αλήθεια είναι πως και εσείς της Νέας Δημοκρατίας και οι προηγούμενοι του ΣΥΡΙΖΑ και οι προπροηγούμενοι του ΠΑΣΟΚ και άλλων δημοκρατικών δυνάμεων καταφέρατε μια από τις σοβαρότατες πλευρές της δημόσιας υγείας και περίθαλψης, την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, να την υπονομεύετε συνεχώς, να την καταδικάζετε σε υποχρηματοδότηση, σε υποστελέχωση. Είναι χαρακτηριστικά άλλωστε τα στοιχεία που υπάρχουν για τις δημόσιες μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας και αφορούν τον αριθμό του προσωπικού το 2019. Μόλις 4.000 γιατροί, άλλοι τόσοι νοσηλευτές, άλλοι τόσοι όλων των λοιπόν ειδικοτήτων σε όλη τη χώρα. Στοιχεία που αποδεικνύουν ότι στην καλύτερη περίπτωση μόνο κάποιες στοιχειώδεις παροχές μπορούν να υπάρχουν, καμιά συνταγογράφηση, υποτυπώδεις εξετάσεις, για ένα μικρό μέρος του πληθυσμού,
για ορισμένα προβλήματα της υγείας τους για ορισμένες ώρες της ημέρας. Και αυτή η αθλειότητα είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη ανάλογα με τις διάφορες περιφέρειες της χώρας. Εκτός όμως από αυτό, υπάρχει και κάτι ακόμα. Το σκορποχώρι σημείων που νομίζεται ότι είναι πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας ουσιαστικά στερεί τον ενιαίο, τον επιτελικό χαρακτήρα που αυτή πρέπει να έχει. Ακόμα και τον σοβαρότατο θεσμό του οικογενειακού και γενικού γιατρού, με τον οποίο πρέπει να συνδεθούν όλοι ψάχνοντάς τον, θέλετε να τον καταντήσετε κόφτη για τις παραπέρα αναγκαίες εξειδικευμένες ιατρικές πράξεις, στερώντας του το αναγκαίο, το χρήσιμο περιεχόμενο που έχει. Κάτι τέτοιο προσπάθησαν και οι προηγούμενοι, αφού δεν είναι τυχαίο ότι στο συγκεκριμένο σημείο εισάγονται ορισμένες μόνο τροποποιήσεις στον προηγούμενο νόμο του ΣΥΡΙΖΑ για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Βλέπετε, στη βασική αντίληψη, όσο και να ψάξει κανείς, δεν πρόκειται να βρει ουσιαστικές πολύ μεγάλες διαφορές. Πάω τώρα σε ένα άλλο σημείο. Εκεί πραγματικά το τερματίζεται. Και αναφέρομαι στα απογευματινά επιπληρωμή χειρουργία στα δημόσια νοσοκομεία. Το τερματίζεται γιατί εσείς που εξαφανίσετε για 2 χρόνια τα πρωινά χειρουργεία στο όνομα της πίεσης από τον COVID, εσείς που πανηγυρίζετε για τους χιλιάδες θανάτους της λεγόμενης πλεονάζουσας θνητότητας, γιατί είναι, λέει, μικρό το ποσοστό σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες, εσείς που λόγω της πολιτικής σας έγιναν τουλάχιστον 200.000 λιγότερες χειρουργικές πράξεις στα δημόσια νοσοκομεία το δίχρονο της πανδημίας, εμφανίζεστε ότι κόπτεστε για τις λίστες αναμονής και τις χαμηλές αμοιβές των γιατρών. Μα καλά, ποιον δουλεύετε? Εσείς δεν κυβερνούσατε? Εάν ανησυχούσατε για τις μακροχρόνιες αναμονές για τα χειρουργεία, για τις σοβαρές τους συνέπειες στην υγεία του λαού, θα είχατε προσλάβει όλο το αναγκαίο προσωπικό. Θα είχατε ανοίξει χειρουργικές αίθουσες και κρεβάτια ανάνυψης, ώστε να μπορούν να λειτουργούν τα χειρουργεία και το απόγευμα, χωρίς ο ασθενής να χρειάζεται να πληρώνει τίποτε επιπλέον. Σας εμπόδισε κανείς? Εάν ανησυχούσατε για το εισόδημα των γιατρών, των νοσηλευτών, των λοιπόν υγειονομικών, δεν θα το πετσοκόβατε. Θα καταργούσατε τις περικοπές των μισθών, θα επαναφέρατε τις αμοιβές στα επίπεδα τουλάχιστον του 2012, όπως άλλωστε προβλέπει και η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, αλλά και του Αρείου Πάγου πρόσφατα. Σας εμπόδισε κανείς και εδώ? Από ό,τι φαίνεται, μάλλον ναι. Σας εμπόδισε το σύστημα, η στρατηγική που υπηρετείτε και που θεωρεί την υγεία του λαού κόστος και τις αμοιβές των υγειονομικών βαρύδι. Το μυαλό σας δεν είναι εκεί. Είναι στο πώς βήμα το βήμα θα αυξήσετε την αυτοχρηματοδότησή τους μέσα από τις άμεσες και έμεσες πληρωμές των ασθενών, για να γλιτώσετε κανένα ευρώ παραπάνω από τον προϋπολογισμό για να πρημοδοτήσετε πάλι μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Είναι τουλάχιστον προκλητικό η κυβέρνηση να λέει στο λαό που έχει χρυσοπληρώσει την υγεία του με τις ασφαλιστικές εισφορές, με τη φορολογία, με τα διάφορα χαράτσια, ότι για να χειρουργηθεί έγκαιρα πρέπει να βάλει ακόμα πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη. Περιττό να αναφέρω ότι και σε αυτή την περίπτωση ενεργοποιείται παλαιότερος νόμος του ΠΑΣΟΚ, τον οποίον ξέχασε βέβαια να καταργήσει και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Τέλος, όσον αφορά την είσοδο των ιδιωτών γιατρών, ώστε να συμβάλλονται με το ΕΣΥ, καλύπτοντας κενά, τρύπες, αποτελεί ευθεία παραδοχή ότι δεν θα στελεχώσει τα δημόσια νοσοκομεία με το αναγκαίο προσωπικό. Η πύρα της πανδημίας εδώ αναποδογυρίζεται, κυριολεκτικά με τα πόδια πάνω και το κεφάλι κάτω. Γιατί στην πανδημία, αντί να επιστρατευτούν οι ιδιωτικοί όμιλοι υγείας, οι κλινικές, οι αλυσίδες διαγνωστικών που θησάβρισαν στις πλάτες των ασθενών, η κυβέρνηση προχώρησε στην απαράδεκτη επιστράτευση μεμονωμένων ιδιωτών γιατρών, ακόμα και εξιντάριδων, και που δεν είχαν εργαστεί σε νοσοκομιακό περιβάλλον όμως για χρόνια, κατά τη διάρκεια
της μεγάλης πίεσης στα νοσοκομεία. Η ζωή έδειξε ότι το μέτρο αυτό ήταν αναποτελεσματικό, κυρίως όμως και επικίνδυνο για τους ασθενείς, και ότι αποτελεί όχημα μόνο για την εφαρμογή ελαστικών εργασιακών σχέσεων, διείσδυση των ΣΔΙΤ, ομοιρία για τη μεγάλη μάζα των επαγγελματιών, των αυτοαπασχολούμενων γιατρών, των γιατρών της γειτονιάς. Κυρίες και κύριοι, αν κάτι βγαίνει ως βασικό συμπέρασμα, είναι πως κάθε κυβέρνηση παραλαμβάνει και συνεχίζει από την προηγούμενη, ώστε οι λαϊκές ανάγκες να περιορίζονται στα όρια αυτού του άθλιου δημόσιου συστήματος υγείας και των πετσοκομμένων παροχών του κράτους και του ΕΟΠΗ που από κοινού έχουν διαμορφώσει όλα αυτά τα χρόνια. Αναδεικνύεται επίσης η σαπίλα του αυτού του κοινωνικού οικονομικού συστήματος, του οποίου η ανάπτυξη όλο και λιγότερο χωράει στις πραγματικές λαϊκές κοινωνικές ανάγκες, αφού όλο και περισσότερο βαθαίνει την αντίθεση ανάμεσα στις ίδιες τις τεράστιες δυνατότητες της επιστήμης, της τεχνολογίας, του πολυάριθμου αξιόλογου υγειονομικού ανθρώπινου δυναμικού και του βαθμού αξιοποίησής τους από τον παραγωγό του πλούτου, δηλαδή το λαό. Όλα αυτά για το ΚΚΕ και το λαό μας πρέπει να σημάνουν, πιστεύουμε, την απόρριψη του νομοσχεδίου, κυρίως στο δρόμο του αγώνα, αλλά και της διεκδίκησης για αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης στην υγεία, μαζικές προσλήψεις υγειονομικών, ανάπτυξη απαραίτητων υποδομών και σύγχρονο εξοπλισμό τους, αύξηση αποδοχών των υγειονομικών, κατάργηση κάθε πληρωμής και εισφοράς για την υγεία. Μέσα σε αυτόν τον αγώνα, για ένα άλλο σύστημα υγείας πρόνοιας, αποκλειστικά δημόσιας δωρεάν, με κατάργηση κάθε επιχειρηματικής δράσης, με αναπτυγμένο, στελεχωμένο και εξοπλισμένο κρατικό σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, που θα έχει ως κριτήριο την έγκαιρη, ασφαλή, αποτελεσματική αντιμετώπιση των λαϊκών αναγκών, μπορούν να βρουν λύση τα βάσανα των ασθενών, τα βάσανα του λαού μας. Σε αυτό το δρόμο, αταλάντευτα προχωράμε. Σας ευχαριστώ.